Φίλες και φίλοι συνδρομητές του Super Sport, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο των εκπαιδευτηριών Πλάτων εδώ στα Γλυκά Νερά, το οποίο χρησιμοποιεί ως γνωστόν ως έδρα η ομάδα του Παπάγου, η οποία σήμερα υποδέχεται την τουρκική Κομπασάν στα πλαίσια της φάσης των 16 του κυπέλου Κόρατς. Η ελληνική ομάδα κόντρα στους Τούρκους θα δώσει δύο συναντήσεις, δηλαδή τη σημερινή και τη ρεβάνσε στην Τουρκία. Φυσικά το συγκρότημα του Κώστα Μίσα σήμερα θέλει πάση θυσία την νίκη. Και αν είναι δυνατόν και με μια διαφορά, ώστε να πάει με λιγότερο άγχος στο Εικόνιο, την πόλη δηλαδή που χρησιμοποιεί σαν έδρα, μάλλον για να το πούμε καλύτερα, την πόλη από όπου προέρχεται η Κομπασάν. Θα σας αναφέρουμε ότι σήμερα στο κλειστό των εκπαιδευτικών Πλάτωνα υπάρχει αρκετός κόσμος, εν αντιθέσει βέβαια με προηγούμενες συναντήσεις της ελληνικής ομάδας, στις οποίες οι θεατές δεν ξεπερνούσαν τους 100. Ίσως το ότι ο αντίπαλος προέρχεται από την Τουρκία, ίσως το ότι η ομάδα του Παπάγου έχει κάνει σημαντικά βήματα για ευρωπαϊκή διάκριση, μια και βρίσκεται στους 16, με πολλές πιθανότητες, αν πιάσει καλή απόδοση σήμερα και στην Τουρκία, να βρεθεί στους 8, και από εκεί και ύστερα όλα γίνονται. Να πούμε ότι η ομάδα του Κώστα Μίσα ήταν για πολλούς αποκλεισμένη μετά την πρώτη συνάντηση με την Μπάμπερκ πριν από αρκετές μέρες εδώ στο κλειστό γυμναστήριο. Ήταν με διαφορά, όμως στη Γερμανία τα Ελληνόπουλα έφεραν τα πάνω κάτω, ανέτρεψαν την μεγάλη διαφορά με την οποία είχε τηθεί εδώ. Πήραν την πρόκριση και άφησαν τους Γερμανούς εκτός. Να σας πούμε τώρα και δύο λόγια για την αντίπαλο της ομάδας Κατσέλη Παπάγου, του Κώστα Μίσα. Να πούμε ότι εδρεύει στο Εικόνιο, 205 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, το Εικόνιο. Κόνια την ονομάζουν οι Τούρκοι, μια πόλη με πληθυσμό 1.200.000 κατοίκους, η πέμπτη σε μέγεθος στην γειτονική μας χώρα. Τουριστική πόλη. Το στάδιο το οποίο χρησιμοποιεί η ομάδα χωράει 2.500 θεατές, το Palette Sport της πόλης στο Εικόνιο. Να πούμε ότι θεωρείται μία από τις ανερχόμενες μπασκετομάνες της Τουρκίας το Εικόνιο, αφού πάρα πολλοί νέοι, όπως μας έλεγαν οι θύνοντες της τουρκικής ομάδας πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ασχολούνται με το μπάσκετ. Το Πανεπιστήμιο μάλιστα έχει και μια πολύ καλή ομάδα, το Πανεπιστήμιο του Εικονίου, στο πρωτάθλημα. Η Κομπασάν δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά, βρίσκεται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Έχει 8 νίκες και 7 ήττες, όπως μας έλεγαν οι δημοσιογράφοι που ακολουθούν την Κομπασάν. Όμως βλέπουμε εδώ τις ομάδες, τις δύο έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο, η ελληνική ομάδα, τώρα μπαίνουν και οι Τούρκοι, στο τουρκικό πρωτάθλημα που πρότεινε η Ούλκερ. Βλέπετε εδώ τώρα τις πεντάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν τον αγώνα οι δύο ομάδες. Λιμιά της Χάρης Γκούτσι, Φαντής και Κούβελας για την ομάδα του Παπάγου. Σαχίλ, Μπιτίμ, Γκάρικ, Γκέμεν και Σάντερς για την Κομπασάν. Να πούμε ότι ο Σαχίν, ο Σάντερς και ο Γκάρικ είναι Αμερικανοί. Ο Σαχίν βέβαια έχει πάρει την τουρκική υπηκότητα, λέγεται Σέιν Κλάρκ Ρομίνσκι, το παλιό του όνομα, το οποίο άλλαξε ώστε να πάρει την τουρκική υπηκότητα, 27 ετών, έχει ίσως 2 μέτρα και 3 εκατοστά. Βλέπετε ότι και οι Τούρκοι ακολουθούν τα δικά μας βήματα όσον αφορά τις ελληνοποιήσεις. Έτσι και αυτοί τουρκοποιούν παίκτες είτε από την Αμερική είτε από την πρώην Ανατολική Ευρώπη. Μάλλον την Ανατολική Ευρώπη. Εδώ ο προπονητής της τουρκικής ομάδας, ο Μουράτ Ντιντίν, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε τεχνικός των μικρών εθνικών ομάδων της Τουρκίας. Εδώ τώρα έχουμε τις βολές. Ο Σαχίν Μουσταφά, η Σέιν Κλάρκ, θα τον λέμε βέβαια με το νέο του όνομα. Ευστοχή στην πρώτη το 0-1. Airball στη δεύτερη. Είναι η πρώτη χρονιά που η Κομπασάν αγωνίζεται στην Ευρώπη. Πέρσι τερμάτισε έκτη στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Την πανηγύρισαν δεόντως οι οπαδοί της Κομπασάν.
Το σούτ είναι άστοχο από το μάτι του Παπάγου εδώ τώρα. Εχνιδιασμός, θα στοχίσει τελικά ο Σαχίν. Λιμιά της Χάρης. Εδώ θα έχει το καλάθι. 2-1 μπροστά η ελληνική ομάδα. Και τα χειροκροτήματα που ακούτε από τους 250 με 300 φίλους της ελληνικής ομάδας που έχουν έρθει εδώ στο κλειστό γυμναστήριο των Εκπαιδευτερίων Πλάτωνα, στα γλυκά νερά. Αν ο αγώνας γινόταν στο Παπάγου, βέβαια υπήρχε πολύ περισσότερος κόσμος στις εξέδρες. Χάρης τώρα θα πάρει το φάουλ. Σηκώνει το χέρι ο Αλτάι Γκεμέν. Απ' έξω η μπάλα. Οι Κομπασάνες στην πρώτη της παρουσία στην Ευρώπη, στους προκριματικούς στον Όμιλο. Τερμάτισε δεύτερη πίσω από τη Μας Βερόνα. Πιο κάτω από αυτήν τερμάτισαν η Ζαντάρ και η Όρκα. Ενώ στην επόμενη φάση απέκλεισε την γαλλική Νανσί. Νίκησε με 6 πόντους στο εικόνιο, ενώ έχασε με 3 πόντους στη Γαλλία. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, αν και δεν έχει τα μεγάλα ύψη. Υστερεί κάτω τα καλάθια, όπου ίσως χτυπήσει σήμερα ο Κώστας Μίσας. Από ό,τι βλέπω χρησιμοποιεί Γούτσι, Φαντί και Κούβελα. Το σκοπό βέβαια να κερδίσει τη μάχη των εθέρων. Το σκορ πάντως είναι 4-1 για την ελληνική ομάδα. Να πούμε ότι η Κομπασάν έχει και ένα διεθνή, τον Μουσταφά και Μαλμπιτίμ. Δεν αγωνίζεται βέβαια τώρα στο εθνικό σύγκροτημα της Τουρκίας, ωστόσο παλιότερα ήταν στη δεκάδα. Σουτ για 2 από τον Καρίκ. 4-3, 18-3 πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Λιμιάτης στο κατεύθυνο της μπάλας. Ουτς θα δώσει για τον Ιφαντή, θα πάρει την εσωτερική και το καλάθι από τον Ιφαντή. 6-3 μπροστά η ελληνική ομάδα. Γκάρικ, ο οποίος πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα από τους παίκτες της ελληνικής ομάδας, από τους καλύτερους παίκτες στο τουρκικό πρωτάθλημα, ξένους. Πολύ καλή παρουσία. Έχει ικανότητα στις ασίστ και τα κλεψίματα. Σαχίν. Καλάθι μέτρηση. Ξαναδούμε τη φάση, το replay. Βλέπετε το κόψιμο από τον Αμερικανό, το Ρούτς, αφού η μπάλα είχε χτυπήσει το ταμπλό. Λιμιά της. Χάρης, γίνεται φάουλ εκεί, δεν σφυρίζεται τελικά παραλίγο να πετύχει ένα απίθανο καλάθι. Ο Χάρης, 32χρονος Αμερικανός. Σουτ για 3. Οι Τούρκοι περνούν μπροστά με 8-6. Τουρκική περιφέρεια που πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα. Γιατί σήμερα, θα το ξαναπούμε, η ελληνική ομάδα θα πρέπει να πάρει την νίκη. Και αν είναι δυνατόν και με μια διαφορά. Γιατί στο εικόνιο τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Υπάρχει μια καυτή έδρα, την οποία δημιουργούν 2.500 Τούρκοι οπαδοί. Τους Κομπασάν είναι ιδιαίτερα φανατικοί, όπως μάθαμε. Το σούτ από τον Μουσταφά Σαχίν είναι άστοχο. Λιμιάτης τώρα. Για να δούμε. Τζαμ σούτ. Σοφαρίζει η ελληνική ομάδα. 8-8. Ύστερα από το καλάθι 2 πόντων του Γιώργου Λιμιάτη. Γκάρι. Δεν είναι ο Γκάρι. Το συγγνώμη, είναι ο Γκεμέν. Μουσταφά άφησε για τον Τίμ. Σουτ είναι άστοχο και το rebound το Χάρης. Έχουν γυρίσει οι Τούρκοι. Ο Χάρης όμως κάνει ορισμένες ζωγκλερικές ενέργειες. Θέλει να φτάσει κοντά στο καλάθι. Θα πάρει τελικά το φάουλ από τον Αλτάι Γκεμέν. Και όχι από τον Κεμάλ Μπιτίν που βλέπετε, τον διεθνή Τούρκο. Στο γήπεδο διέκρινα και τον Κώστα Διαμαντόπουλο, τον προπονητή που ήρθε σήμερα να θαυμάσει τον γιο του. Τον Γιώργο Διαμαντόπουλο, 18χρονο, του 1,96 γκάρ του Τωμάς Παπάγου, που έχει κάνει στο εθνικό πρωτάθλημα εκπληκτικές εμφανίσεις
παρά τον νεαρό της ηλικίας του. Ο Κώστας Μίσας τον εμπιστεύεται. Ένα από τα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ. Διαμαντόπουλος που δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Και η ομάδα του γνώρισε ήττα. Και μάλιστα βαριά. Σε αγώνα για το κύπελλο του Πελούχων. Όμως να δούμε τώρα την προσπάθεια. Κατέβασμα της μπάλας, προσπαθεί να δώσει γρήγορο ρυθμό ο Τζεριχάνιν. Έναν ντάρτ που πέρασε καθώς στον αγώνα πριν από την αλλαγή. Έχουν γυρίσει όμως οι Έλληνες παίκτες. Σάντερς κόβεται από τον Γκουτς με φάουλ. Κοραλέσκι και Ταουρίνο, οι δύο διαιτητές, τους οποίους βλέπουμε. Βλέπουμε τον Κοραλέσκι τώρα που υπέδειξε το φάουλ. Κοραλέσκι ένας έμπειρος διαιτητής. Έδωσε αυτό το φάουλ. Τραβηγμένη απόφαση το σφύριγμα. Ίσως και να μην ήταν πιο σωστό. Εν πάση περιπτώσει 9-8 μπροστά οι Τούρκοι, που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν και δεύτερη βολή με τον Σάντερς. Ζημιά της 8-9 παραμένει. Η ασίστ για τον Χάρισε τελικά για να γίνει backdoor. Πρόλαβε όμως και έκοψε εκεί ο Σαχίν Μουσταφά. Συνδυασμός εδώ που δέχτηκε η ελληνική ομάδα 8-11 μπροστά η Κομπασάν. Ο Λιμιάτης κατεβάζει την μπάλα. Άλλαξε με το Γουτς, Λιμιάτης. Ο Φαντής κλείστηκε εκεί. Λιμιάτης, Γουτς. Ίσως έκανε και βήματα στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του. Τελικά να πετύχει το καλάθι. 10-11 μειώνει στον πόντο το ομάδα Παπάγου Κατσέλης. Του Παπάγου μάλλον, που έχει σαν σπόνσορα την βιομηχανία Άρτου. Έτσι όμως μια Κατσέλης. Προσπάθεια τώρα με τον Μουσταφά Σακίν. Μπαλακτός για την ελληνική ομάδα. 14-11 πριν από το τέλος. Πρώτη μέρος επαναφορά από τον Βιτίν. Τελείωσε ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων όμως που είχε στη διάθεσή της η Κομπασάν, και τώρα την μπάλα θα δοθεί στην ελληνική ομάδα. Είδατε και τον Τούρκο προπονητή, τον Μουράτ Ντιντίν. Λιμιά της. Φαντής, το σουτάρι για τρεις. Κακό το σούτε. Κερδίσει το φάουλ από Λιμιάτη. Λιμιάτης που έκανε την καλύτερη επιλογή θα λέγαμε και σταμάτησε τον εφηδιασμό των Τούρκων. Ακόμα 13-54 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο εδώ στο κλειστό γυμναστήριο των εκπαιδευτηριών Πλάτωνα. 11-10 η Κομπασάν προηγείται της ομάδας Παπάγου. Μουσταφά θα χάσει την μπάλα από το Χάρης. Για να δούμε. Χάρης, Λιμιάτης και Φαντής. 3-2. Ο Χάρης θα κάνει μόνος την προσπάθεια. Θα πετύχει το καλάθι. Και η ελληνική ομάδα θα πάρει προβάδισμα. 12-11. Αλτάι, Γεμέν. Η team. Άλλαξε. Γεμέν. Πάσα για τον Σάντερς. Ο Αμερικανός πιέζεται από τον Woods από το ξεκίνημα του αγώνα. Προσωπικός αντίπαλος ο Woods. Θα τον αποφύγει τώρα. Καλό το σουτ, καλή και η προσπάθεια. 13-12 μπροστά και πάλι Κομπασάν. Σε man to man οι Τούρκοι. Woods, Λιμιάτης. Φτάζει για τους υπηρεπόντων. Το σουτάρι για δύο με ταμπλό, το σούτ ήταν κακό. Το rebound του Σάντερς και έδωσε στο Γεμένο. Σάντερς. Μουσταφά. Γεμένο. Άστοχο το σούτ από τον Τόμας Γκάρικ. Λιμιάτης. Κούβελας για δύο. Rebound από τον Μουσταφά. Γιάρη.
πρόλαβε να τον πιέσει, να τον μαρκάρει ο Κούβελας. Πέτυχε το καλάθι Αμερικανός. Εδώ και πάλι άργησε να πάει επάνω του ο Κούβελας και τώρα το σκορ έχει γίνει 15-12 στο συν 3 η Κομπασάν. Χάρης. Θα γυρίσει. Το σουτ είναι κακό όμως. Παίρνει το rebound. Φάουλ που θα κερδίσει από τον Τόμας Γκάρικ, τον συμπατριώτη του. Απ' έξω η μπάλα. Τρίτο φάουλ για την τουρκική ομάδα. Τρίτο και για την ελληνική. Είδατε και την αλλαγή πριν από λίγο. Πέρασε εκτός ο Μουσταφά. Και το μαρκάρισμα του Γούτε θα αναλάβει ο Τασπιτάλ. Αρκετά κοντύτερος ο Ατήλ Τασπιτάλ. Πιο κινητικός όμως από τον Αμερικανό τον Σάντερς. 14-15 η ελληνική ομάδα μειώνει στον πόντο. Σάντερς. Υπάρχει σφύριγμα. Εδώ και πάλι προσπάθεια. Δείτε τι έγινε. Το φάουλ στον Αμερικανό τον Τζέφρι Σάντερς. Δεν θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Μίσας τον είδατε πριν από λίγο στους δείκτες σας. -14 στο συν 3 η τουρκική ομάδα. Λιμιά της. Και Μαλ Μπιτίν βρίσκεται στον πάγκο. Μάλλον ξαναπέρασε τον αγώνα. Εδώ κερδίζει το rebound. Ο μοναδικός διεθνής της Κομπασάν. Γκάρι. Σάντερς. Χάρης. Πατούσε γραμμή. Το σούτ για 2. 16-17. Διαφορά στον πόντο και πάλι. Ύστερα από τον... την έξοχη προσπάθεια μάλλον και το καλάθι του Χάρης, βλέπετε, πατούσε γραμμή. Γιάρικ, αντίπαλο το Χάρης. Τα Σπιτάλ και τώρα γεμένο. Σούρτα από τον Μπιτίν. Το rebound λιμιά της. Ουτς, Χάρης. Ψάχνει τον και βρίσκεται το λιμιά του. Υπάρχει σφύριγμα και φάουλ. Το νούμερο 12 τον αφήνει το Σπιτάλ. Το βλέπεις και είχε ένα διάλογο με τον Φαντί και εσείς είδατε και τον Σωτήρη Κούβελα. Τον πολιτικό. Είναι πατέρας του Νίκου Κούβελα. Που αγωνίζεται στο σημερινό αγώνα. Έχει γίνει ο παδός της ομάδας του Παπάγου. Βρίσκεται σε πάρα πολλούς αγώνες εδώ, στο πιστό γυμναστήριο των Περιθωρίων Πλάτωνα. Και παρακολουθεί τις προσπάθειες του γιου του. Ο Νίκος Κούβελας που στο σημερινό παιχνίδι δεν έχει φανεί, δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες επιθετικές. Εδώ το σούτ άστοχο. Μάχες για το rebound τελικά. Ο Ιφαντής κερδισμένος θα δώσει το Λιμιάτη. Αυτός θα τρέξει, για να δούμε. Ίσως του έγινε και φάουλε. Τελικά η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Μετά από υπόδειξη του Ταουρίνο Ιταλού εδώ. Βλέπετε τον Αταλάι Γκεμέν. Ιφαντής Χάρης. Ιφαντής και πάλι. Ωραία κίνηση. Μπροστά η ελληνική ομάδα 19-17. 9 και 27 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Για μένα. Για άλλη. Μπιτίν. Για μένα. Μπιτίν. Σάντερς. Γκάρικ. Rebounds από τον Woods.
Κακή πάσα, απρόσεκτη για τον Λιμιάτη. Τελικά κέρδισε την μπάλα ο Τίλτα Σπιτάλ. Πιτίν. Ωραία κίνηση. 19-19. Ύστερα από την όμορφη προσπάθεια και το καλάθι από τον Πιτίν και Μάλπιτίν, 25 ετών. Διεθνής με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, έχει ψος 2 μέτρα και 2 εκατοστά. Εδώ απάντηση από τον Τόνι Χάρης, 21-19. Εδώ ο Μίσας, πάντα ανήσυχος, όρθιος, δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Εδώ βλέπετε τις ματάρες ο Αμερικανός. Εδώ υπάρχει μια διακοπή από τον Κουαραλές και έχει δώσει φάουλ. Εδώ ο Μίσας απόρρισε με την απόφαση του Κουαραλές. Από τον Γκεμένε η πάσα για τον Τασπιτάλ, το σούτα τον Γκάρικ για 3. 21-22. Οι Τούρκοι και πάλι μπροστά με ένα πόντο. Ο Λιμιάτης θα δώσει στον Κούβελα. Κούβελας. Woods. Επιμένει στο man to man ο προπονητής των Τούρκων. 23-22. Σε ζώνη. Η ομάδα Σάντερς, το καλάθι που δέχεται από τον Τασπιτάλ, απορία της κακής άμυνας που εφάρμοσαν εδώ οι Έλληνες παίκτες. Λιμιάτης, τον παρακολουθεί ο Γκέμεν. Ρουτς, εκεί βέβαια ένα κίνδυνος ο Αμερικανός, όχι όμως και ο Χάρης. Ο Χάρης ο οποίος θα πάρει τώρα το φάουλ και θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Ζητάει τρίποντο, όμως δεν έχει δίκιο. Μάλλον πατούσε γραμμή. Ο Κοραλής ήταν μπροστά. Ίσως το ρεπλή θα ήταν περισσότερο διαφωτιστικό. Χάρης έτοιμος για την πρώτη βολή. 24-24. Και να απομένουν 7 λεπτά και 3 δεύτερα για το τέλος του πρώτου μέρους. Ο 32χρονος Αμερικανός προστάει τώρα και την δεύτερη βολή. 25-24. Εδώ ο Χάρης αντικατέστησε τον Λορενς Μότεν, έναν άλλο Αμερικανό. Κώστας Μίσας περιμένει περισσότερα τον Μότεν, ο οποίος βέβαια δεν πρόσφερε σχεδόν τίποτα. Έναν θέση βέβαια με το Χάρης που το καλημέρα έφερε τα χαμόγελα, τα λέγαμε, στην ομάδα των στρατηγών, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, την ομάδα του Παπάγου. Γκάρικ υποπίεση, το σούτ για 3, ένα εκπληκτικό τρίποντο. 27-25. Περνούν με 2 πόντους μπροστά οι Τούρκοι της Κομπασάν, ύστερα από το εκπληκτικό καλάθι που είδατε του Αμερικανού Γκάρικ. Εδώ προπονητής των Τούρκων, ο Μουράτ Τιντίν, είναι οδηγίες στο Μουσταφά, που ετοιμάζεται να επαναφέρει. Είναι τόσο λίγο. Η Φαντής Κούβελα στα σουτάρει για 3. Επιτυχημένη προσπάθεια από τον Νίκο Κούβελα. 28-27. Ο Κούβελας που πρέπει να πάρει προσπάθειες. Ένας πολυσύνθετος παίκτης που να παίξει και κοντά στο καλάθι αλλά και μακριά από αυτό. Γι' αυτό είναι δύσκολο να τον μαρκάρει και ο προσωπικός του αντίπαλος, που πρέπει να είναι και γρήγορος και ισοϊψής για να τον πιέσει σωστά. Ίσως θα πρέπει να πάρει περισσότερες προσπάθειες ο Κούβελας, όμως έχουμε time out. Εμείς θα γυρίσουμε για λίγο στα στούντιο του Σόβι Κατεχάκη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το τέλος του time out. Επιστροφή στο κλειστό γυμναστήριο των εκπαιδευτηριών Πλάτωνα, εδώ στα γλυκά νερά, φίλες και φίλοι του Super Sport, για τη συνέχεια. Οι δύο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με το τέλος του time out. 28-27. Η ελληνική ομάδα βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Ο
Ωστόσο δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποσπαστεί, να πάρει μια διαφορά. Και αυτό βέβαια δείχνει την δυναμικότητα των Τούρκων. Δεν πρέπει να σας ξεγελά το ότι η Κομπασάν είναι μια άγνωστη ομάδα. Το τουρκικό μπάσκετ βρίσκεται σε άνοδο, όπως σε άνοδο βρισκόταν πριν από 5-6 χρόνια και το ελληνικό. Σε τέτοιο σημείο βρίσκεται το Τούρκο, σε ένα σημείο στο οποίο βρισκόμασταν εμείς πριν από λίγα χρόνια. Έρχονται πάρα πολύ καλοί ξένοι παίχτες στο τουρκικό πρωτάθλημα. Έρχονται παίχτες από την τέο Σοβιετική Ένωση, από τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Το τουρκικό πρωτάθλημα έχει δυναμώσει πολύ και το κυριότερο, ο κόσμος, οι φύλαχοι στην Τουρκία δείχνουν να αγαπούν το μπάσκετ όπως και εδώ. 30-30. Ακόμα 5 λεπτά και ο Λιμιάτης στο κατέβασμα της μπάλας. Ο Μουράτ Ντιντίν επιμένει στο man-to-man εδώ. Έκοψαν με τον Γκεμέν οι Τούρκοι, όμως ο Γκεμέν δεν πρόλαβε. Έτσι λοιπόν, ευτυχώς για την ελληνική ομάδα, έχει την επίθεση, δεν χάθηκε η ευκαιρία. Κούβελας και Λιμιάτης. Η ομάδα που θα πρέπει βέβαια στο ημίχρονο να πάρει μια διαφορά, να βρίσκεται μπροστά στο σκορ, για ψυχολογικούς περισσότερο λόγους. Εδώ τώρα ο Νίκος Κούβελας δεν πρόλαβε. Η πάσα ήταν καλή, όμως δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας ο παίκτης του Σωμάς Παπάγου. Και τώρα προσπάθεια για την Κομπασάν με τον Γκάρι. Team. Πέρασμα για τον Σάντερς, αυτός μαρκάρεται σωστά από τον Γουτζ, όμως δεν πιέστηκε σωστά από τον Ιφαντή. Ο Ατίλ Τασπιτάλ, εδώ βλέπετε, ήταν τους 4 πόντους με 2 στις 2 προσπάθειες σε σούτ για 2. Λιμιάτης. Χάρης. Κέρδισε το φάουλ. Απ' έξω η μπάλα. Το έκτο μαδικό φάουλ της Κομπασάν. Και ο Ντιντίν επανέφερε τον ομογενοποιημένο Τούρκο, μάλλον πλέον, τον Ρουμίνσκι ή Μουσταφά Σαχίν, και απέσυρε τον Τζέφρι Σάντερς. Ίσως με αυτή την αλλαγή καταφέρει να φανεί επιθετικά και ο Γουτς, ο οποίος το Σάντερς ανέλαβε τώρα τον Αμερικανό, τον Γουτς στο σπιτάλ, όμως καλά δεν έχει μετρήσει. 33-32. Η μπάλα τώρα για την Κομπασάνη. Εδώ ο Ιταλός ο Παουρίνου. Γκάρικ. Γκέμεν. Και πάλι Γκάρικ. Λιτίμ. Μουσταφά. Λάθος που έγινε, Λιμιάτης. Μοιάζομαι θα βγει ο εφηδιασμός. Τελικά ο Χάρης δοκιμάζει για 3 και φτωχή. 36-32. Η ελληνική ομάδα περνάει με 4 πόντους μπροστά και έχουμε time out που ζήτησε και πήρε ο Μουράτ Ντιντίν, ο προπονητής της Κομπασάν. Εμείς θα γυρίσουμε για λίγο στα στούντιο του Κατεχάκη και θα γυρίσουμε και πάλι στο κλειστό γυμναστήριο των εκπαιδευτηρίων Πλάτων αμέσως μετά το τέλος του time. Επιστροφή, φίλες και φίλοι του Super Sports, στο κλειστό γυμναστήριο των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα. Οι δύο προπονητές δίνουν τις οδηγίες στους παίκτες τους. Το σκορ, όπως βλέπετε, 36-32. Και εδώ ο Μουράτ Ντιντίν, ο τεχνικός της Κομπασάν, ολοκλήρωσε την ομιλία του προς τους παίκτες του. Βγήκαν πρώτοι στον αγωνιστικό χώρο οι Τούρκοι. Τώρα βγαίνουν και οι Έλληνες που πήραν και αυτοί τις τελευταίες οδηγίες από τον Κώστα Μίσα. Διαμαντόπουλος, Χάρης, Ιφαντής, Γουτς και Λιμιάτης, η πεντάδα για την ελληνική ομάδα. Γκεμέν, Γκάρικ, Μπιτίν, Μουσταφά και τα Σπιτάλη 5 που έχει παρατάξει ο Μουράτ Ντιντίν. 3 και 4 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γκάρικ, Μπιτίν και τώρα η προσπάθεια του Μουσταφά
που θα πάρει το φάουλ από τον Woods. Για να δούμε. Όχι, τελικά στο Λιμιάτη χρειώνεται το φάουλ. Εκνευρισμένος βλέπω είναι ο Μουράτ Τιντίν, τεχνικός Κομπασάν. Ο Μουσταφά πάντως είναι στην γραμμή από όπου θα εκτελέσει τώρα τις δύο ελεύθερες βολές. 36-33. Και 36-34. Σεζόνι και οι Τούρκοι. Άφησε το man to man ο Ντιντίν. Ζώνη που σπάει με το τρίποντο από τον Ιφαντή. 39-34. Η διαφορά στους 5 πόντους στη μέγιστη τιμή της από το ξεκίνημα του αγώνα. Βλέπετε και πάλι την βόμβα 3 πόντων από τον Ιφαντή. Ο Μιχάλης Ιφαντής βέβαια που είναι καλό σουτέρ από μέση και μακρινή απόσταση. Δεν προσέχτηκε από την τουρκική ομάδα σε αυτή τη φάση και έκανε τη ζημιά. Όπως την έκανε λίγο νωρίτερα ο Κούβελας. Γκάρι. Μπιτίμ. Έξοχη προσπάθεια από τον Τούρκο. Και 39-36. Ύστερο από την πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Κεμάλ Μπιτίμ. Λιμιάτης. Θα δώσει για τον Χάρις Γουτς. Εκεί που βρίσκεται ο Αμερικανός είναι ακίνδυνος και απορώ γιατί δεν παίρνει θέση κοντά στο καλάθι όπως τώρα που δεν θα κάνει την προσπάθεια τελικά. Το σουτ για 3 πόντους από τον Λινιάτη και ένα ο μικρός που αποδεικνύεται λίρα 100. Είχε δίκιο ο Κώστας Μίσας και που εμπιστεύτηκε τον Διαμαντόπουλο από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος περισσότερο. Του έχει δώσει χρόνο συμμετοχής και βλέπετε τον Λιμιάτη, τον Διαμαντόπουλο αποτελεί μια αξιόπιστη λύση. Παρά τα 18 του χρόνια, δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 18, 17,5 χρονών, ο γιος του Κώστα Διαμαντόπουλου. Έχει μια καλή προσπάθεια από τον Τασπιτάλ εδώ, όμως η μπάλα είναι για τους Τούρκους και πάλι. Time out ζητάει, βλέπω ο Μουράτ Τιντίν και το παίρνει τώρα. Εμείς γυρίζουμε στα στούντιο του Κατεχάκη. Και θα επιστρέψουμε και πάλι μετά το time out. Επιστρέψαμε και πάλι φίλες και φίλοι του Super Sports στα γλυκά νερά και στο κλειστό γυμναστήριο των εκπαιδευτηριών Πλάτωνα για τη συνέχεια του αγώνα ανάμεσα στην ομάδα του Παπάγου και την τουρκική Κομπασάν. Ένα παιχνίδι που γίνεται στα πλαίσια της φάσης των 16 του κυπέλου Κόρατς. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 42-36 και τώρα οι Τούρκοι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους με τον Γκεμέν που οργανώνει το παιχνίδι για την Κομπασάν. Τα Σπιτάλ θα δώσει για τον Γκάρι. Μπιτίμ. Τα Σπιτάλ και τώρα Μουσταφά. Μπιτίμ. Για να δούμε τον Κεμάλ Μπιτίμ που περνάει πολύ ωραία προς το καλάθι. Αστοχή τελικά όμως θα πάρει το rebound το Ατίλ Τα Σπιτάλ και θα κάνει τη ζημιά. Ότι δεν κατάφερε ο Μπιτίμ με την όμορφη προσπάθεια. Το κατάφερε με το επιθετικό rebound το συμπαίκτης του. Ο Τα Σπιτάλ. Λιμιάτης. Γουτς. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 44-38. Ύστερα από το καλάθι του Αμερικανού που βλέπετε στους δέκτες σας έχει πετύχει 8 πόντους. Ο Γουτς. Μόρις Γουτς. 28 ετών. Και με ύψος 2 μέτρα και 8 εκατοστά. Αταλάει Γκεμέν. Γκάρικ. Και πάλι Γκεμέν. Το σουτάρι για 3. Κακό το σουτ και το rebound από τον Χάρις. Το σουτ της απελπισίας παραλίγο. Τέλος για το πρώτο ημίχρονο. 44-38 η ελληνική ομάδα βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 6 πόντους. Εμείς φίλες και φίλοι του Super Sport θα γυρίσουμε στα στούντιο του Κατεχάκη για το ημίχρονο και θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Η ομάδα του Παπάγου προηγείται της τουρκικής Κομπασάν σε αγώνα που γίνεται στα πλαίσια της φάσης των 16 του κυπέλου Κόρατς. Οι αγώνες να πούμε ότι είναι διπλοί. Η ελληνική ομάδα χρειάζεται πάση θυσία σήμερα νίκη και μια διαφορά. Εδώ βλέπετε στατιστικά στοιχεία από το πρώτο ημίχρονο, τα συνολικά στατιστικά. Βλέπετε 100% για την ελληνική ομάδα στις βολές, 70% για την τουρκική.
60% στα δίποντα, 57% στα δίποντα οι Τούρκοι, 66% στα τρίποντα, 6 στα 9 για την ομάδα του Παπάγου, 3 στα 9 για την Κομπασάν, μόλις 33% δηλαδή. Στα rebound, βλέπετε, κατά κράτος έχει κερδίσει τη μάχη των εθέρων η ελληνική ομάδα, έχει κερδίσει 14 συνολικά, μόλις 3 τα rebound των Τούρκων, 4 τα λάθη για την ελληνική ομάδα, 2 για τους Τούρκους, 2 οι assist για τους Έλληνες, 3 για τους Τούρκους, και βλέπετε ότι η διαφορά σχετικά είναι μικρή αν κρίνουμε από την ευστοχία της ελληνικής ομάδας και στα δίποντα αλλά και στα τρίποντα, και κυρίως από τη διαφορά στα rebound. Μεγάλη διαφορά στα rebound, τα οποία βέβαια δεν είναι 15-3 όπως είδατε εσείς, αλλά 15-13 όπως κοίταξα το χαρτί που μου ήρθε μόλις τώρα. 15-13, 15 για την ελληνική ομάδα, 13. Άρα λοιπόν ο πίνακας που είδατε ήταν λαθασμένος. Ευτυχώς που είχα και το χαρτί από τη στατική υπηρεσία εδώ μπροστά μου και διόρθωσα το λάθος. 15-13 λοιπόν, και προξενούσε εντύπωση. Ήταν μόνο 3 τα rebound που θα είχαν πάρει οι Τούρκοι στο πρώτο ημίχρονο. 13 τελικά. Να πούμε ότι πρώτο σκόρερ για την ελληνική ομάδα είναι ο Τόνι Χάρης, ο Αμερικανός, ο οποίος έχει πετύχει 14 πόντους, και τον ακολουθεί ο Μιχάλης Ιφαντής με 9. 6 πόντους έχει πετύχει ο Διαμαντόπουλος, 8 ο Γουτς, 5 ο Νίκος Κούβελας και 2 πόντους ο Λιμιάτης. Ο Λιμιάτης, ο οποίος όμως έχει μοιράσει και 3 ασίστ, έχει πάρει και 4 rebound αμυντικά. Στα rebound, 4 rebound έχει πάρει ο Τόνι Χάρης, μόλις 3 ο Γουτς, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει όσο θα ήθελε ο Κώστας Μίσας κάτω τα καλάθια σε άμυνα και επίθεση. Όμως όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ βλέπετε τον τεχνικό της τουρκικής ομάδας, τον Μουράτ Ντιντίν, και εδώ τους Έλληνες παίκτες που έχουν στη μέση τον Κώστα Μίσα που τους δίνει τις τελευταίες οδηγίες πριν το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Πρώτο σκόρερ για την τουρκική ομάδα είναι, πρώτη σκόρερ μάλλον, γιατί είναι δύο. Έχουν πετύχει τους ίδιους πόντους ο Κεμάλ Μπιτίμ και ο Τόμας Γκάρικ. Ακολουθεί με 8 πόντους ο Ατίλ Τασπιτάλ, με 6 ο Τζέφρι Σάντερς και 4 πόντους έχει πετύχει ο Μουσταφά Σαχίν. Γουτς και Σάντερς στο Ζάμπολ. Ο Ταουρίνο έχει την μπάλα. Θα δώσει το ένασμα. Οι Τούρκοι κέρδισαν. Τα Σπιτάλ, Μπιτίμ, Γκάρικ, Σάντερς, θα στοχίσει από καλή θέση. Τα Σπιτάλ θα πάρει όμως φάουλ. 19-43 πριν από το τέλος του αγώνα. 17 δευτερόλεπτα δηλαδή παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μόλις τώρα ξεκίνησε η ομάδα του Παπάγου. Προηγείται με 44-38 της Κομπασάν. Και βλέπετε εδώ την προσπάθεια, η πρώτη άστοχη βολή μάλλον από τον Ατίλ Τασπιτάλ. Εδώ ο Μίσας. Άστοχη και η δεύτερη, rebound από τον Λιμιάτη. Διαμαντόπουλος θα κάνει το λάθος. Γιάρικ. Λάθος και για την τουρκική ομάδα. Ο Χάρης στην επαναφορά. Θα δώσει τον διαιτητή και αυτός πάλι στο Χάρη. Στον Χάρης και τώρα ο Λιμιάτης. Διαμαντόπουλος και πάλι Λιμιάτης. Ο Γουτς περιμένει. Σε ένα σημείο βέβαια που δεν χρειάζεται να περιμένει. Εκεί δεν είναι χρήσιμο. Θα το επαναλάβουμε και πάλι για την ομάδα του Παπάγου. Θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο καλάθι. Ο Ιφαντής δίνει και πάλι τη λύση. Πετυχαίνει το 47-38 και φτάνει τους 12 πόντους. Σάντερς θα βγάλει έξω μια και κλείστηκε. Μπιτίμ. Γκάρικ. Το σούτ. 47-41 ύστερα από το σούτ που είδατε από τον Τουρκάη Καταλολούκ. 29 ετών, με ύψος 2 μέτρα ο Τουρκάη Καταλολούκ.
αγωνίζεται στη θέση 3. Woods, λιμιά της. Woods, επιτέλους και μια προσπάθεια κοντά στο καλάθι, επιτυχημένη για τον Woods. Woods που φτάνει τους 10 πόντους. Γιάρη. Σπιτάλ. Και τώρα η team. Το συγγνώμη Σάντες. Ο Χάρης στο rebound. Ανοίγει το λιμιά της όμως. Δεν του δίνει πάσα. Δεν τον βλέπει ο Χάρης. Τώρα τη δίνει την μπάλα. Όμως έχουν γυρίσει οι Τούρκοι. Που αμήνονται σε ζώνη. Χάρης. Λιμιά της. Φαντής και πάλι για τρεις, αφύλακτος και κάνει καλά τη δουλειά το Μιχάλης Φαντής, φτάνει τους 15 πόντους. Το καλύτερο παιχνίδι σε ευρωπαϊκούς αγώνες, τους ευρωπαϊκούς αγώνες μάλλον που έχει δώσει ως τώρα η ομάδα του Παπάγου για τον Φαντή. Φαντής που δίνει βοήθειες σε άμυνα και επίθεση. Καταλολούκ κάνει το 52-43, μειώνουν στους 9 την διαφορά η Τούρκη. Λιμιά της τώρα. Ασίστε. Ο Διαμαντόπουλος έσπρωξε τον αντίπαλό του σύμφωνα με την υπόδειξη του Κοραλεύσκη. Μια υπόδειξη βέβαια που δεν αρέσει καθόλου στον κόσμο του Παπάγου, που διαμαρτύρεται εντονότατα προς τον Πολωνό, που ίσως και να δίκησε τον μικρό Διαμαντόπουλο σε αυτή τη φάση. Γκάρι. Το σούτ για δύο. Rebound από τον Χάρης. Χάρης το κάνει μόνο στην προσπάθεια, θα κοπεί τελικά. Προς στιγμή όμως, γιατί στη συνέχεια θα κερδίσει την μπάλα και θα πετύχει το καλάθι. Ο Τόνι Χάρης θα κάνει το σκορ 54-43. Στο σύν 11 η ελληνική ομάδα. Ο Χάρης που προσπαθεί να κλέψει. Τελικά η μπάλα είναι για την Κομπασάν. Τουρκάι καταλολούξ στην επαναφορά. Σάντες. Η team. Γκάρικ. Καταλολούξ. Λάθος. Η Φαντής. Λιμιά της και πάλι Φαντής. Το καλάθι. Φτάνει τους 17 πόντους. Ο Μιχάλης Φαντής και το σκορ γίνεται 56-43. Σάντερς. Κόβεται από το Γουτς. Υπάρχει φάουλ όμως από τον Διαμαντόπουλο και όχι το Γουτς. Δικαίωμα για βολές στον Αμερικανό και ξαναπερνάει στον αγώνα ο Σαχίν Μουσταφά. Εδώ τον βλέπετε. Είσαι η Κλάιν Ρουμίνσκι, όπως είναι το όνομά του πριν. Γίνει Τούρκος και πάει την υπηκότητα της γειτονικής μας χώρας. Ο Λεύσκι έχει δώσει επανάληψη στη βολή. Υποστηρίζει ότι ο Γουτς μπήκε πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε στη ρακέτα. Για να δούμε τώρα. Πολύ. Και θα φτωχίσει βέβαια. Σάντερς που φτώχισε. Και μειώνει σε 56-45. 15 και 38 πριν το τέλος του αγώνα. Woods. Λιμιά της. Χάρης. Τον πιέζει. Μάλλον τον παρακολουθεί ο B-team. Έξοχη προσπάθεια από το Χάρης. Ένα καλάθι που θύμισε κάτι από γκάλι. Περπάτησε στον αέρα ο Αμερικανός. Βλέπετε και πάλι εδώ σπάσιμο της μέσης. Το καλάθι με ταμπλό. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Χάρης. Ρουμίνσκι με ταμπλό θα ευστοχίσει. 58-47 από τον Ρουμίνσκι ή Μουσταφά, όπως λέγεται. Λιμιά της. Το λάθος από τον Λιμιάτη. Γκάρικ θα κλέψει.
Ευτυχώς που δεν του έκανε και φάουλο. Λιμιά της θα ήταν διπλό το κακό. Διπλό το λάθος του. Αν το προτιμάτε, κοιτάξτε πάλι. Ίσως να του έκανε το φάουλ και να του χαρίστηκε ο Κορολεύσκη. Γιατί βρήκε και λίγο χέρι από ό,τι είδαμε. Τελικά Λιμιά της τώρα. Το βγάλει έξω στον Ιφαντή. Διστάζει για το τρίποντο. Γουτς. Κακό το σουτ. Rebound από τον Τζέφρι Σάντερς. Και τώρα Τουρκάη κατά τον Λουκ. Μουσταφά και 58-51. Οι Τούρκοι μειώνουν σε 7 πόντους τη διαφορά. Time out από τον Κώστα Μίσα, που είδε διαφορά να μειώνεται. Εμείς γυρίζουμε για λίγο στο φίλο του Σοδού Κατεχάκη και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το... μετά το τέλος του time out. Φίλες και φίλοι συνδρομητές στο Super Sport, γυρίσαμε και πάλι στο κλειστό γυμναστήριο των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα για την συνέχεια του αγώνα. 58-51 το σκορ, η διαφορά που μειώθηκε με ένα σερί 6-0 για την τουρκική ομάδα. Ο Μίσας πήρε το time out βέβαια προκειμένου να δώσει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του. Είδε τη διαφορά να ψαλιδίζεται. Διαμαντόπουλος για 3. Θα ευστοχίσει. 61-51. Ύστερα από τη βόμβα 3 πόντων από τον Διαμαντόπουλο τον Γιώργο. Ποιος έχει πετύχει 9 πόντους συνολικά. Σάντερς. Ο Φαντής πιέζει. Σάντερς. 61-53. Μια της. Διαμαντόπουλος. Και πάλι η μια της. Σε ζώνη του. Φάουλ επιθετικό από τον Ιφαντή. Το καλάθι δεν μετράει, όπως λέει ο Ταουρίνο. Άσχετο από το τι ζητάει ο παίκτης του Παπάγου. Γκάρικ. Καταλολού θα περάσει στον Αμερικανό τον Γκάρικ, που πιέζεται και από τον Χάρις τώρα. B-team για 3. Το rebound από τον Woods, στον οποίο γίνεται και φάουλ. Στον Μουσταφά θα έχει καταλογιστεί το φάουλ, στον Καταλολούκ. Απ' έξω η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Ήταν το πρώτο φάουλ των Τούρκων στο δεύτερο ημίχρονο. Λιμιάτης. Τον παρακολουθεί ο Γκάρικ. Ιφαντής. Χάρης. Χάρης πάντα στην οργάνωση του τεχνικού στο κατεύθυνο της μπάλας μαζί με τον Λιμιάτη. Οπότε ο ένας, οπότε ο άλλος είναι οργανωτές. Εδώ όμως ο Γκάρικ θα βρει και ένα διάδρομο. Θα περάσει και δεν έχει πρόβλημα. Φάτσα με το καλάθι της ελληνικής ομάδας. Αφύλακτος. Άρης. Φαντής. Τώρα Λιμιάτης. Διαμαντόπουλος. Θα περάσει την μπάλα στο Γουτς. Έξοχη πάσα. Ο Γουτς θα πλησιάσει και θα πετύχει το καλάθι. Τέτοια βοήθεια χρειάζεται ο Μίσας από τον Γουτς. Η μπάλα είναι εκτός τώρα για την Κόμπασαν. Γκάρικ. Αφύλακτος και όμως αστοχή. Rebound από τον Ιφαντή. Το φάουλ από τον Σάντερς. Εδώ σηκώνει το χέρι Αμερικανός. Υποτικά παραδέχεται την παράβαση. Ελάς, ελάς στις κερκίδες από τους οπαδούς του Παπάγου, που έχουν έρθει εδώ για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό αγώνα της εθνικής ομάδος, για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Κώστα Μίσα. Πρώτη φορά έχει τόσο μεγάλη ενίσχυση η ελληνική ομάδα από τους φίλους της. Βέβαια
θα το επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, ότι η αιτία είναι η αλλαγή έδρας για την ελληνική ομάδα. Τα γλυκά νερά απέχουν περίπου 14 χιλιόμετρα από την συνοικία των στρατηγών. Ως εκ τούτου είναι δύσκολο, για τους φίλους της ελληνικής ομάδας. Αλλιώς ήταν στο γραφικό σαλούν την έδρα, την παλιά έδρα της ομάδας του Παπάγου, όπου γέμιζε σχεδόν σε κάθε αγώνα. Και αλλιώς τώρα τα πράγματα. Σάντερς φάουλ, θα πάρει από τον Ιφαντή. Απ' έξω λίγο θα πει την μπάλα. Δύο βολές τελικά δίνει ο Ταουρίνο. Έδωσαν το φάουλ στην προσπάθεια για σουτ. Ιφαντής, βλέπετε, δεύτερο φάουλ. Δεν βρίσκει στόχο στην πρώτη βολή ο Σάντερς. 65-55, το σκορ παραμένει ως έχει. Όχι όμως και τώρα που μειώνει ο Αμερικανός, 65-56. Λιμιά της στην οργάνωση του παιχνιδιού τώρα για την ομάδα του Παπάγου. Και στο κατέβασμα της μπάλας, Ιφαντής. Γουτς. Διαμαντόπουλος. Ιφαντής. Και πάλι Διαμαντόπουλος. Ένα έξω καλάθι. Ίσως και με τη βοήθεια του Γουτς. 67-56. Εδώ ο Αμερικανός, η μπάλα θα κατέληγε στο καλάθι, ούτως ή άλλως όμως ο Γουτσε, κοιτάξτε εδώ, το χέρι του Γουτσε την έσπρωξε μέσα. 67-56, στους 11 πόντους η διαφορά, 10 και 18 πριν τελειώσει ο αγώνας. Φάουλ που έγινε στο Σάντερς. Απ' έξω η μπάλα, λέει ο Κοραλέσκου. Ομάδα γύρω από τον Κώστα Μίσα. Εδώ ένα πλάνο από μια κάμερα που βρίσκεται χαμηλά. ...67-56. Απομένουν 10 δεύτερα για να τελειώσει το time out. Και τώρα θα μπουν στο παρκέ οι παίκτες ελληνικής ομάδας. Εδώ Ταουρίνο. Τώρα μπαίνουν και οι Τούρκοι. Δεν υπάρχουν βολές βέβαια. Απ' έξω θα παίχνει την μπάλα. B-team στην επαναφορά. Και μάλλον B-team. Μουσταφά. Καταλολούκ για τρεις. Μπιτίμ στο επιθετικό όμως έκανε λάθος και έδωσε πάσα στον Ιφαντή, θα λέγαμε. Λιμιά της Διαμαντόπουλος, Ιφαντής. Θα σουτάρει για τρεις. Το σουτ ήταν καλό όμως, η μπάλα του έκανε το χατήρι αναπήδηση. Στεφάνη και Γκάρι. Καταλολούκ στέκεται, δεν σουτάρει όμως, διστάζει. Μουσταφά. Ο Γουτς πιέζει, πιέζει και ο Χάρης. Ριμπάουντ από τον Αμερικανό τον Γουτς. Διαμαντόπουλος αφήνει και το Λιμιάτη. Γρήγορα προσπάθησαν να παίξουν προς στιγμήν οι παίκτες ελληνικής ομάδας, όμως όταν είδαν ότι γύρισαν οι Τούρκοι, πάνε και αυτοί σε επίθεση 30 δευτερολέπτων απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Χάρης. Σουτ για τρεις από τον Αμερικανό. Κακό. Airball. Γκάρικ. 67-56, 9-22. Καταλολούκ. B-team για τρεις. Η βάρα του κάνει το χατήρι. Εκτός όμως για την φιλοξενούμενη ομάδα, την τουρκική. 67-56. Ο B-team στην επαναφορά. Διαμαντόπουλος
Υπάρχει λάθος από τον Μητρό, Γιώργα την μπάλα εκτός. Χειροκροτείται πάντως φιλότιμος ο Γιώργος Διαμαντόπουλος. Ακούει τώρα και τις οδηγίες του προπονητή του Κώστα Μίσα. Ο Μίσας ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ με τον Διαμαντόπουλο, τον οποίο εμπιστεύτηκε από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος αρκετά και έδωσε χρόνο συμμετοχής, κάτι που ζητούσε βέβαια και ο Μικρός και που ζητούν βέβαια όλοι οι νεαροί παίκτες. Εδώ ο Μουσταφά θα περάσει και θα πετύχει το καλάθι. 67-58, ακόμα 8,5 λεπτά για το τέλος. 9 της. 9 της που οργανώνει τώρα το παιχνίδι για την ελληνική ομάδα. Υπαντής και πάλι 9 της. Ασίστ για τον Διαμαντόπουλο που καθυστέρησε να σουτάρει. Παίρνει όμως το φάουλ από τον Καταλολού. Λογικά δύο βολές όπως βλέπουμε και από τον Κοραλέσκη από την κίνηση του χεριού του. 67-58, 8-21 και δύο βολές θα εκτελέσει ο Γιώργος Διαμαντόπουλος. Τον βλέπετε στους δέκτες σας. Σύντα 8-58. Το 68-58 θα παραμείνει. Σάντερς. Επιθετικό στον Αμερικανό. Να και ένα σφύριγμα καλό από τον Κοραλεύσκη. Και εδώ βλέπετε τον Μουράτ Τιντίν. Κατά την προσωπική μας άποψη δεν ήταν επιθετικό. Ξεγελάστηκε ο διαιτητής. Μάλλον στήθηκε έξυπνα ο Έλληνας παίκτης. Χρειάζεται λίγο και το θέατρο και στο μπάσκετ. Η ξυπνάδα το παιδί, μάται η πονηριά. Τον Μιχάλης την επαναφορά. 7-53 ακόμα ο Γκούτσε δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Προσπάθεια με τον Γκεμέν. Γκάρικ. Διστάζει για τον τρίποντο. Σάντερς, Γκάρικ. Καταλολούκ. Μουσταφά. Και τώρα Σάντερς. Το λάθος από τον Αμερικανό και επίθεση για την ομάδα του Παπάγου. 7-35 πριν τελειώσει ο αγώνας. Λινιά της. Φαντής. Χάρης. Πάντα ο Αμερικανός που πετυχαίνει ένα εκπληκτικό καλάθι. 70-58 ύστερα από την εξαιρετική προσπάθεια του Χάρης που αποδεικνύεται λίρα 100 όχι μόνο στο σημερινό παιχνίδι. Θα λέγαμε έχει βοηθήσει αισθητά το συγκρότημα του Κώστα Διαμαντόπουλου από τη στιγμή που μπήκε στην ομάδα. Λιμιάτης, η Φαντής διστάζει για το τρίποντο, κρατάει την μπάλα έξω στο Λιμιάτη. Αυτός δεν βιάζεται. 70-58, 6-40 πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Φαντής, Λιμιάτης, Χάρης πιέζεται από Γκάρικ και από Γκεμέν. Δίνει βοήθεια συχνά και ο Γκεμέν. Χάρης θα σουτάρει για 3, θα πάρει τελικά το rebound. Κοντά στο καλάθι θα πάρει και το φάουλ από τον Τζέφρι Σάντερς. Δικαίωμα για δύο βολές και δεν γνωρίζω αν αυτό είναι το τέταρτο φάουλ για τον Αμερικανό. Βλέπουμε και πάλι παλικαρίσια προσπάθεια από την αρχή ως το τέλος για τον Χάρης. Προσπάθησε αρχικά με ένα βεβαιασμένο σου τριών πόντων. Είδε ότι τον μάρκαρε ο αντίπαλος εκεί να πάρει τις βολές. Είδε ότι το καλάθι δεν θα μπει. Είδε ότι ήταν άστοχο το σουτ. Έτρεξε, κέρδισε το rebound και στη συνέχεια της φάσης βέβαια κέρδισε το φάουλ από τον Τζέφρι Σάντερς, τον άνθρωπο που θα λέγαμε
Στην άμυνα τουλάχιστον είχε βοηθήσει αισθητά την Κόμπασαν. Κοντά στο καλάθι, χάρη στα σωματικά του προσόντα, το εκτόπισμα που έχει και την ικανότητα να μαζεύει rebound και να μαρκάρει βέβαια τους ψηλούς της ελληνικής ομάδας. 72-58 στο συν 14 η ομάδα του Παπάγου, που θα πρέπει να διατηρήσει και γιατί όχι να αυξήσει αυτή τη διαφορά για να πάει με λιγότερο άγχος στην Τουρκία για την ρεβάνσε πιτήμε σε ένα επιθετικό rebound. Αδράνησε η άμυνα της ελληνικής ομάδας σε αυτή τη φάση. Τελικά επίθεση για την Κόμπασαν. Γιάρη. Μουσταφά. Για μένα. Έδωσε στον Γιάρη. Πάντα ο Τόμας Γιάρη. Που δεν έχει φανεί σήμερα. Ωραία προσπάθεια εδώ. Θα πάρει τώρα φάουλ από τον Χάρης. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, όπως λέει ο Ταουρίνο. Και εδώ ο Τόμας Γκάρικ. Ο Αμερικανός 93 ετών. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Εδώ βλέπετε. Σε τους 18 πόντους ο Γκάρικ. Λιμιάτης τώρα. Πάντα ο Γιώργος Λιμιάτης. Θα δώσει τον Διαμαντόπουλο. Σε man to man. Από ό,τι βλέπω πιέζουν τώρα εδώ τον Χάρης. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. 74-60 από τον Αμερικανό, τον Τόνι Χάρης. Κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα, όπως και ο Μιχάλης Φαντής. Εδώ όμως ο Κορολίσκη δίνει το φάουλ και δικαίωμα για βολές στον Αρτήλτα Σπιτάλ, που βλέπετε στους δέκτες σας. Τα Σπιτάλ θα σουτάρει για δύο. Θα σουτάρει δύο βολές. Την πρώτη ευστοχή, κάνει το σκορ 74-61, 5 και 9 πριν από το τέλος. 74-62, 5 και 9 απομένουν. Λιμιάτης, τον παρακολουθεί ο Αταλάι Γκεμέν. Woods, Λιμιάτης, θέλει να δώσει τον Χάρης, τελικά Διαμαντόπουλος. Για δύο αστοχή, Χάρισε, κερδίζει. Θέλησε να πετάξει την μπάλα στον Γκεμέν, ώστε αυτή να καταλήξει να κοντράρει και να καταλήξει εκτός και να είναι για το μάτι του Παπάγου, όμως δεν τα κατάφερε. Μουσταφά πάτησε γραμμή, βήματα τελικά δίνει ο Ταουρίνο. Εδώ ο Μουσταφά, στον οποίο δεν αρέσει η απόφαση αυτή. Είδατε και πάλι. Λιμιάτης. Φαντής, Λιμιάτης και Διαμαντόπουλος. Woods. Αντίπαλο τον Μουσταφά, ο Woods. Τελικά Λιμιάτης, ήταν έξοχη ασίστε του Woods προς τον Λιμιάτη, όμως βιάστηκε ο Λιμιάτης, φοβήθηκε ίσως το κόψιμο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε εκεί και έχασε ένα σίγουρο καλάθι ο κ. Λιμιάτης τελικά. Γκάρικ, B-team για 3. Ακάλυπτος ήταν, 74-65 στους 9 πόντους η διαφορά. Οι Έλληνες που δεν πρέπει να παραπαθούν. Η διαφορά βέβαια των 9 πόντων δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση την πρόκριση. Δίνει ελπίδες μεν, ωστόσο δεν εξασφαλίζει πρόκριση, δεν είναι σκορ ασφαλείας. Ο Χάρης πάντως έχει δικαίωμα για δύο βολές και την ευκαιρία βέβαια να αυξήσει τη διαφορά από τους 9 στους 11 αν ευστοχίσει και στις 2. Εδώ ο Τόνι Χάρης, βλέπετε, 24 πόντους μέχρι στιγμής.
τώρα φτάνει τους 25. 75-65. Και τώρα 76-65. 3-47 πριν από το τέλος. Γκεμέν κατεβάζει την μπάλα για την Κομπασάν. Μουσταφά. Γκεμέν. Γκάρικ. Γκεμέν. Κλείστηκε εκεί. Γκάρικ. Άστοχο το σούτ. Λιμιάτης κερδισμένος από την αποτυχημένη προσπάθεια για rebound από Μουσταφά. Φάουλ που γίνεται στο Διαμαντόπουλο. Δικαίωμα για δύο βολές στο νεαρό. Και παραλίγο να γίνει επεισόδιο ανάμεσα στον μικρό και τον Μπιτίμ. Εδώ ο τεχνικός των Τούρκων, ο Μουράτ Ντιντίν. Δίνουν τα χέρια Μπιτίμ και Διαμαντόπουλος. Στιγμίως εκνευρισμός βέβαια. Συμβαίνουν αυτά στο μπάσκετ, συμμαχίες, ο εκνευρισμός. Και αξίζει να δείτε Λιμιάτη και Γκεμέν πιο εκεί. Δεν τους είδαν προς την πλευρά του πάγκου της Κομπασάν που τα έλεγαν σε ιδιαίτερα φιλικό τόνο. Άλλωστε υπάρχει και η ρεβάνς στο εικόνιο. Υπάρχουν άλλα 40 αγωνιστικά λεπτά. 77-68. Οι Τούρκοι μείωσαν 2-55 πριν το τέλος. Χάρης. Λιμιάτης. Πάντα ο Χάρης αλλάζει με το Λιμιάτη. Λιμιάτης θα περάσει με ταμπλό, θα στοχίσει. Μπιτίμ στο rebound το αμυντικό. Γκάρι. Καταλολούκ. Μουσταφά. 77-70. Διαφορά στους 7. Οι Τούρκοι μείωσαν. Χάρης. Το λάθος πρόλαβε τελικά ο Μπιτίμ και τώρα Γκάρικ. Μπιτίμ θα σουτάρει για 3. Ευτυχώς αστοχή, όμως παίρνει το rebound εκεί και πετυχαίνει το καλάθι. Ο Ατήλτα Σπιτάλ ανενόχλητος εδώ. Βλέπετε και πάλι τον Τούρκο. Έχουμε time out που ζήτησε και πήρε ο Διαμαντόπουλος. Θα γυρίσουμε για λίγο στα στούντιο του Κατεχάκη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το time out. Φίλες και φίλοι συνδρομητές του Super Sport, επιστρέψαμε και πάλι στο κλειστό γυμναστήριο των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα. Οι δύο τεχνικοί έδωσαν τις οδηγίες στους παίκτες της Κομπασάν του Παπάγου. 77-72 το σκορ. Η διαφορά στους 5, 1-54 πριν από το τέλος. Διαφορά που μειώθηκε. Λιμιάτης. Διαμαντόπουλος μαρκάρεται στενά από τον Μπιτίμ. Γουτς. Ούς ελάχιστα έχει βοηθήσει σε μια-δυο περιπτώσεις βέβαια. Και εδώ τώρα δείχνει την αξία του. Πάντως δεν έχει δώσει τις βοήθειες που θα περίμενε ο Μίσας μέχρι στιγμής. Και τη στιγμή βέβαια που δεν υπάρχει αντίπαλο στο ύψος του από την τουρκική ομάδα. Ο Τζέφρι Σάντερς που τον πλησιάζει είναι εκτός στον πάγκο. Φορτωμένος με φάουλ. Γκεμέν έδωσε στον Μπιτίμ
Σπιτάλ. Ριμπάντο τον Μουσταφά. Αδράνησε και πάλι ο Γκουτς. Είδατε. Πάση αυτή ήταν δικιά του. Έπρεπε να την καθαρίσει ο Αμερικανός. Τελικά. Είδατε. Χάθηκε ένα ακόμη εκθετικό ριμπάντο. Λιμιά της. Χάρης. Δίνεται εκεί τελικά. Θα δώσει τον Διαμαντόπουλο. Ο σουτ δεν ήταν καλό για τρεις από τον Γιώργο Διαμαντόπουλο. Και φάουλ που γίνεται από τον Γουλφ. Δικαίωμα για δύο βολές σας στην εθνική ομάδα. Εδώ ο Γουλφ που έκανε το φάουλ. Δεν χρειαζόταν βέβαια. Στη στιγμή που απομένουν 26 δευτερόλεπτα. Εν πάση περιπτώσει. Μετά τις βολές υπάρχουν 26 δεύτερα για μία επίθεση και μόνο λογικά για την ελληνική ομάδα, εκτός αν οι Τούρκοι κάνουν φάουλ λίγο νωρίτερα, ώστε να έχουν αυτή την τελευταία επίθεση. Να δούμε. Μια της παρακολουθεί ο Γκεμέν. Καλά η Γκεμέν γίνει βέλα του Έλληνα. Για να δούμε τώρα τον Λιμιάτη. Θα δώσει το Χάρης. Χάρης πιέζεται από τον Γκάρι. Για βοήθεια ήρθε και ο Γκεμέν. Λιμιάτης έκανε το λάθος που έφυγε. Μπάλα, B-team. Ευτυχώς το καλάθι δεν μετράει. Δεν πρόλαβαν οι Τούρκοι. 79-76. Μια σημαντική νίκη για την ελληνική ομάδα. Το παιχνίδι τελειώνει εδώ. Οι Τούρκοι δίνουν συγχαρητήρια στον Κοραλεύσκη για την διαιτησία του. Το παιχνίδι θα τελειώσει. Η ελληνική ομάδα κέρδισε με 3 πόντους. Ωστόσο θα έχει δύσκολο έργο στη ρεβάν στο Εικόνιο. Εκεί υπάρχει ένα φανατικό κοινό 2.500 Τούρκων και μια ομάδα βέβαια όπως είναι η Κομπασάν μεταμορφωμένη προς το καλύτερο. Θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ η ομάδα του Κώστα Μίσα προκειμένου να πάρει την πρόκληση για την επόμενη φάση, για τη φάση των 8. Όμως εδώ φτάσαμε το τέλος της περιγραφής μας από το κλειστό γυμναστήριο των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα. Η ομάδα του Παπάγου νίκησε με 79-76 την Κομπασάν από τον Γιώργο Αργυρόγλου που ήταν στην περιγραφή. Καλό βράδυ.